Ο υποψήφιος και το Δήμο Κορινθίου Βασίλης Πανταζής μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για το θέμα των κουραζιγκρόπλων στην Κόρινθο που θα έρθει το Μάρτιο, τονίζοντας ότι αφισβητεί πλέον τον κύριο πνευματικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα του Δήμου και καλεί όλες τις παρατάξεις να συσπηρωθούν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών από την πρώτη Κυριακή. Όσον αφορά το καινούριο επεισόδιο το οποίο παίχθηκε με τα κουραζιγκρόπλια χτες, έχω να κάνω την εξής δήλωση. Χτες το βραδάκι, φεύγοντας από το γραφείο και πηγαίνοντας να πάρω το αυτοκίνητο για να παρακολουθήσω και εγώ την συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη μεταξύ του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κυρίου Νανόπλου, περνώντας από τον πεζόδρομο, σε ένα παγκάκι καθόντουσαν 4 νεαροί, γύρω στα 30. Άθελα άκουσα τη συζήτησή τους. Συζητούσαν, μιλούσαν το αν θα φύγουν στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς είπε στο τέλος, παιδιά καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τα κρουαζιερόπλια. Υπάρχει μια ελπίδα να έχουμε δουλειά όταν θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Έχοντας και εγώ αυτό στο μυαλό μου, πήγα, παρακολούθησα τη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη και σήμερα έχω να πω τα παρακάτω. Η τραγική εμφάνιση του κυρίου πνευματικού εχθές με κάνει πλέον να αμφισβητώ το αν μπορεί να υπερασπιστεί τα πραγματικά συμφέροντα του Δήμου. Καλό τον κύριο Πνευματικό να αλλάξει η ρότα, να πάψει να σκέφτεται μικροπολιτικά, να συνδράμει το έργο του Επιμελητηρίου, να βοηθήσει να έρθουν όσο γίνεται συντομότερο τα κρουαζιερόπλια. Ιδάλλως, η ήττα του στις εκλογές θα είναι πολύ πιο συντριπτική από αυτή την οποία φαντάζεται. Επίσης, καλό τους άλλους συνυποψηφίους να δουν πλέον τα νέα δεδομένα αν απαιτείται η συνένωση δυνάμεων ώστε η υπόθεση εκλογικής νίκης και απομάκρυσης της σημερινής δημοτικής αρχής να τελειώσει από τον πρώτο γύρο πανηγυρικά. Τέλος και η κυρία Μαρίνα Ταοξίδη μίλησε για το θέμα της σύσκεψης του Λιμενικού Ταμείου με θέμα τα κρουαζιγκρόπλια, τονίζοντας από την πλευρά της ότι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος έχει κάνει προσπάθειες για να έρθουν τα κρουαζιγκρόπλια και να επιτευχθεί ο στόχος. Δηλαδή δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο από τη φορολογία. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από τους πολίτες, διότι 6 χρόνια οι πολίτες έχουν επιδείξει τεράστια υπομονή. Δεν είναι εν υπνώση οι πολίτες όπως νομίζουν. Έχουν επιδείξει τεράστια υπομονή και φιλότιμο. Μόνο να μην παρερμηνευτεί αυτό, γιατί υπάρχουν και όρια, τα οποία τα έχουν ξεπεράσει. Αυτό έχω να πω εγώ. Χθες είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Κόρινθο, στο Λιμενικό Ταμείο, του ενός ναύαρχου και ενός επιχειρηματία με θέματα κρουαζιόπλια στην Κορινθία. Τι έγινε να μας πείτε για την επίσκεψη? Καλέστηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ο κύριος Ζωγραφάκης και ο κύριος Καλούδης για να δούνε σε τι πορεία βρίσκονται τα έργα στο χώρο του λιμανιού και όχι αν έχουμε πεζόδρομους ή όχι, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, για να δούνε αν θα μπορέσουν να έρθουν και ποιες μέρες τα δύο κρουαζιερόπλια που έχει κάνει υπερπροσπάθεια ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εδώ και ένα χρόνο, για να μπορέσει να μπει το νερό στα βλάκια και να αρχίσουν να έρχονται, διότι αυτά τα πράγματα προγραμματίζονται τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα, γι' αυτό και έχει συνεννοηθεί και για το 2015 προκαταβολικά. Γιατί έτσι κανονίζονται αυτά τα κοντράτα. Υπόθηκαν πάρα πολλά, γίνανε πάρα πολλά που δεν ήταν όμορφα. Είναι γεγονός προς τον πρόεδρο του επιμελητηρίου μας, τον οποίο τον ενδιαφέρει πάντοτε, πώς θα δημιουργηθούν επιπλέον πόροι για τα μέλη τα οποία εκπροσωπεί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ανεξάρτητο με την υποψηφιότητά του το γεγονός ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επιπλέον έσοδο, το οποίο εφόσον ο ελληνικός λαός δεν έχει χρήματα, είναι αυτονόητο ότι θα έρθει από εξωτερηγενείς παράγοντες. Δηλαδή, ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός, που θα έπρεπε να έχουμε ρίξει το βάρος μας από την πρώτη στιγμή της κρίσης, διότι όταν μειώνονται οι μισθοί και οι εισφορές που έχουν οι Έλληνες, είναι λογικό ότι θα πέσουν οι τζίροι μας. Ένας τρόπος λοιπόν για να ανέβουν οι τζίροι είναι ο τουρισμός. Και είμαστε το μοναδικό ίσως λιμάνι σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουμε επισκεψιμότητα από κρουαζιερόπλια. Εγώ που έζησα από προσωπική μου εμπειρία τους τζίρους της Θεσσαλονίκης στο χώρο του ρούχου και του οπτικού και στα Χανιά, ήμασταν ασύγκριτα πιο πίσω. Και αυτό γιατί το καλοκαίρι υπήρχαν κρουαζιερόπλια και στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.
Ο κόσμος δεν μπορεί να βρει λεφτά επειδή έχουμε πεζόδρομους. Δεν γεννάνε λεφτά ούτε οι πεζόδρομοι ούτε οι πλατείες. Υπάρχουν άλλες ενέργειες και μάλιστα ο κατάλληλος, ένας από τους καταλληλότερους φορείς είναι το επιμελητήριο για να δημιουργεί την υποδομή και να υπάρχει μια στοιχειώδης άνοδος μέσα στο βάθος της κρίσης που ουσιαστικά είμαστε σε τέλμα αυτή τη στιγμή όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, διότι είναι γεγονός ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του Προέδρου ένα χρόνο τώρα, και τον ευχαριστώ προσωπικά και εγώ τον κύριο Ζωγραφάκη για την επιμονή του να μας βοηθήσει και να ξεκινήσουν τα δύο κρουαζιερόπλια, όπως και την συμβολή του Ναυάρχου κυρίου Καλούδη, που έχει τις γνώσεις για να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέχρι τη Δευτέρα θα έχει απαντήσει θετικά, τη στιγμή που και ο κύριος Παπάς είναι ένας εκλεγμένος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θέλω να πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα καταλάβει ότι ανεξάρτητα από το αν ήταν ιδέα του Βασίλη του Νανόπουλου τα κρουαζιερόπλια, ανεξάρτητα από το αν το πρώτο κονέ έγινε μετά από γνωριμίες του κυρίου Νανόπουλου, το θέμα μας είναι να έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Υπάρχουν άνθρωποι που κρέμονται από την ιδέα ότι θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια, διότι θα βρουν δουλειά. Αν προσέξατε χτες, κύριε Ξενιτόπουλε, μέσα στο επιμελητήριο, οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν μία αγωνία ζωγραφισμένη μέσα στα μάτια τους να μάθουν αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Έχουμε κρεμάσει όλες τις ελπίδες μας σε αυτά τα δύο κρουαζιερόπλια. Πρωτίστως για να μπει το νερό στα βλάκι, και μετά διότι θα έρθει κόσμος, ο οποίος ακόμα και αν δεν είναι διατεθειμένος, να σας το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, να ψωνίσει γυαλιά, ρούχα, παπούτσια, και μόνο που θα φάει, που θα πιει, που θα επισκεφτεί την πόλη μας, που θα μιλήσει για τον τόπο μας, που θα έπρεπε ακόμα και αυτό να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι χτίζεται το οικοδόμημα, πετραδάκι, πετραδάκι. Όχι με διαξυφισμούς, ούτε με το ποιος έφερε, ποιος σκέφτηκε και ποιος έφερε το κρουαζιερόπλιο.